ξέρετε κι εσείς. Δεν είναι δουλειά αγίων, είναι δουλειά δύσκολη. Το ξέρουμε. Δυστυχώς και εμείς στο παρελθόν είχαμε και έχουμε δεχτεί απειλές, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχει, που υπάρχουν. Τα έχουμε αναφέρει κατά καιρούς και στον αρχηγό της αστυνομίας, εγώ πρόσφατα, και σε άλλους αξιωματικούς και σε άλλους παράγοντες υπηρεσιακούς, με συγχωρείτε. Εντάξει, να σας πω τώρα. Ούτε δεν έχετε πληροφορία να μας πείτε, παρακαλώ. Αν είχε δεχτεί απειλές, ρε παιδιά, ρώτα τον. Για να πιω λίγο το βράδυ με φίλους μου, μετά την εφημερίδα. Και ήρθα στο σπίτι μου γύρω στις 1 και κάτι, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν. Πάντα σταματάω εδώ στη γωνία και κάνει ο αστυνομικός που είναι μαζί μου έναν έλεγχο. Τελείως τυχαία, το μάτι μου έπεσε δίπλα ακριβώς στη γωνία της στο φυλάκιο. Είδα ένα αντικείμενο και επειδή είμαι και υποψιασμένος, πάντα κοιτάμε με προσοχή. Είχατε απειλές στο παρελθόν δεχθεί? Βεβαίως. Πάντα κοιτάμε με προσοχή το χώρο. Κατέβηκα από τα αμάξι και λέω το αστυνομικό ότι αυτό είναι χειροβίδα. Αντιλαμβάνεστε τον πανικό που σε τι κατάσταση βρεθήκαμε τώρα εκείνη, έτσι, και εγώ και το παιδί, ο αστυνομικός, με συνοδεύει. Να πούμε ότι η χειροβομβίδα δεν ήταν απλά μια χειροβομβίδα δίπλα σε ένα φυλάκιο, ήταν ακριβώς 5 μέτρα 6 από το σπίτι σας. Βλέπω τα παράθυρα είναι δίπλα. Στον καζόν ήταν μέσα. Να σας δείξω ακριβώς ήταν, παιδιά. Στην γωνία ακριβώς. Ναι. Εκεί που μας έδινε ο Γιώργο νωρίτερα από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Από την είσοδο του σπιτιού. Αυτό είμαστε 5 βήματα ακριβώς από το σημείο που βρέθηκε και θα γυρίσει. Το φυλάκι είναι δικό μας, έτσι κι αλλιώς. Στο παρελθόν υπήρχε φύλακας. Ναι. Αλλά τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπήρχε σκοπός, Γιώργο. Τέλος πάντων, να μην σοβαροκαλέσω. Δεν υπάρχει φύλακας. Τον έχει αφαιρέσει η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς, νομίζω 2 χρόνια περίπου. Λοιπόν, παρότι και στο παρελθόν είχαμε. Ο στόχος πιστεύει ποιος ήταν, Γιώργο, ο εκφοβισμός ήταν ή ήθελαν να χτυπήσουν πραγματικά. Παιδιά, ακούστε, πάντα υπάρχουν πολλά προβλήματα στη δουλειά αυτή, το ξέρουν. Ο στόχος ήταν να σας απειλήσουν ή να πέρασουν ένα μήνυμα? Τι ήταν ακριβώς? Εσάς από την εμπειρία σας τι σας λέει? Είναι ένα μήνυμα καθαρό αυτό, έτσι. Εντάξει, είναι ένα μήνυμα, οπωσδήποτε ένα μήνυμα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα μήνυμα. Από ποιους πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτή η κίνηση? Αστυνομία, τι εκτιμάει ο ίδιος, Γιώργο? Υπάρχει φύλαξη, σας είπαν κάτι παραπάνω? Δεν έχω καμία. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι το βράδυ ήρθε η αντιτρομοκρατική εδώ. Ήρθαν και οι πυροτεχνουργοί και όλοι αυτοί, τέλος πάντων, που έπρεπε να έρθουν. Πήρανε τον χειροβίδα. Είναι μια παλιά, είναι μια χειροβίδα ενεργή πολεμικού τύπου, από ό,τι μου είπανε. Την έβαλαν στα οχήματα, τέλος πάντων, προετοιμάζονται. Και μου είπαν ότι από εδώ και πέρα θα μείνουμε. Γιώργο, ρώτησε τον οι απειλές τι λένε, οι απειλές που δέχεται, τι του λένε? Κοιτάξτε, μην βάζετε δύσκολα τώρα. Υποψιάζομαι, σίγουρα πάντα υποψιάζομαι και σίγουρα πάντα του καθένα στο μυαλό πηγαίνει κάπου. Έτσι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα πω στην κάμερα. Οι απειλές στο παρελθόν, τι είδους απειλές ήταν που είχατε δεχθεί? Οι απειλές στο παρελθόν είναι σταμάτα να γράφεις και θα έχεις πρόβλημα. Έτσι. Αυτές οι απειλές, τι να μας πούνε άλλο? Δηλαδή, μας λένε συγκεκριμένα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Στο μυαλό σας κάποιο δημοσίευμα το οποίο μπορεί να ενόχλησε και να ήταν αυτό η αφορμή? Πρόσφατα αν είχατε κάτι δημοσιεύσει. Βεβαίως έχω στο μυαλό μου. Θα ζητήσει φύλαξη? Θα ζητήσει τώρα φύλαξη, Γιώργο? Ρώτησε τον. Τα δημοσιεύματα δεν μπορώ να σου πω γιατί. Φύλαξη τώρα από εδώ και πέρα, θα ζητήσετε φύλαξη 24ωρο? Κοιτάξτε, πρέπει να ζητήσω εγώ. Αυτό νομίζω ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες της αστυνομίας γνωρίζουν τα προβλήματα. Εδώ και αναφέρει, πόσο λέω, καιρό δέχεται απειλές, Γιώργο? Έτσι. Οι κάμερες έχουν καταγράψει το περιστατικό, για να ρωτήσετε να λειτουργούν οι κάμερες. Οι αστυνομικούς που έχουμε να μας πάρουν τον ένα, τους είπα το εξής. Ότι παιδιά, εγώ δουλεύω 15 ώρες την ημέρα. Μπορεί ένας εργαζόμενος να με ακολουθεί 15 ώρες την ημέρα? Αν μπορεί, ας έρθετε εσείς. Οι κάμερες λειτουργούσαν όλο 24ωρο και έχουν δείξει κάτι? Αυτό θα το δει η αστυνομία, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι και ειδικός δηλαδή. Έτσι. Μάλιστα. Ήταν μέσα τα παιδιά του, ήταν η οικογένειά του, ποιος ήταν μέσα στο σπίτι? Εκείνη την ώρα ήταν μέσα και η σύζυγος και το παιδί σας? Και η σύζυγος και το παιδί μου κοιμότανε. Θέλησε σκόπο να μην τους ξυπνήσω, γι' αυτό και τους πιάσατε το πρωί εξαπίνης. Ναι, μας ρώταγε η σύζυγος και δεν ξέρει τίποτα το παιδί, ρωτάγαμε. Ευτυχώς κοιμόταν, γιατί το παιδί μου είναι, εντάξει, είναι και σε μια ηλικία 17 ετών και δεν ήθελα με τίποτα να δει όλη αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε κάθε τρόπο να μην τον κάνω κοινωνό στα προβλήματα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Και
Εγώ κοιμήθηκα βεβαίως γιατί όπως και τώρα. Ψυχανεμίζετε ότι μπορεί να έρθουν από πίσω από το να κάνει το χώρο ή από εδώ πέρασαν οι δράστες? Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι εδώ ο χώρος είναι όπως βλέπετε, είναι τελείως ακάλυπτος από παντού. Το ρέμα μπροστά, διέξοδο πίσω. Ναι. Ήρθαν από το δρόμο πίσω εδώ. Δεν το γνωρίζω. Δεν έχει φύλαξη με διαδρομή. Ότι είχε παντού τα προσβάσεις. Έχει και από εδώ μπροστά που βλέπετε. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ τον άνθρωπο. Έχει και από, την κεντρική, από τον κεντρικό δρόμο. Τα υπόλοιπα οι αρχές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε εμείς κυρίες και κύριοι σιγά σιγά.